οι εξελίξεις είναι τραγικές, δεν ήταν ότι δεν θα έπρεπε κανείς να τις θεωρεί απρόβλεπτες. Εκείνο που θα έπρεπε ήταν το προβλέψιμό τους να συνοδευόταν και από τα αναγκαία μέτρα. Αυτές οι πράξεις, η Τουρκία βρίσκεται σε κατεξακολούθηση και συρροή, σε κατάφορη παραβίωση της όποιας μορφής και έννοιας δικαίου, συνταγματικού, διοικητικού, διεθνούς, αναγκαστικού διεθνούς δικαίου, εδώ και πολλά χρόνια. Επομένως, το θέμα είναι πώς εστιάζεται η αντιμετώπιση, διότι βλέπετε αυτές οι φασιστικές εκδηλώσεις γύρω από την ΑΟΣ δεν είναι για πρώτη φορά που εκδηλώνονται και είχαν αντιμετωπιστεί πολύ διαφορετικά και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και βεβαίως αυτά, πέραν από τις θεωρίες, θα πρέπει κανείς να δει πόσο τραγικό αρμόδιος υπουργός γύρω από τα θέματα αυτά, πριν από 5 μέρες πριν στείλει το φασιστικό της μήνυμα η Τουρκία, δήλωνε ότι τώρα βρισκόμαστε στην καλύτερη φάση από ό,τι είχε γίνει μέχρι τώρα. Αυτός ήταν ο υπουργός που μέσα από τα Facebook και τα λοιπά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώ λίγο απαξιωτικά για τα μέσα αυτά, αφαιρόταν ως ο επιτυχημένος υπουργός. Λοιπόν, την επόμενη που δήλωνε ότι είναι η καλύτερη συμπεριφορά σε εισαγωγικά της Τουρκίας από τη διαχρονική της συμπεριφορά, είχαμε αυτά που έχουμε. Επομένως, το θέμα είναι πώς οι κυβερνώντες θα πρέπει να συμπεριφερθούν πέραν από το αμίμητο του παρελθόντος του Καραμαλή, ανήκουμε στη Δύση και πότε να μπούμε στο ΝΑΤΟ και πότε να μπούμε εκεί και πότε να μπούμε εδώ, να δημιουργήσουν έναν αραγές εσωτερικό μέτωπο. Πώς θα το δημιουργήσουν όμως όταν οι θεωρίες και οι απόψεις του κάθε ενός είναι τόσο διαμετρικά αντίθετες. Πώς να ξεχάσει κανείς ότι κάποιοι περιμένουν να δικαιωθούν για την τοποθέτησή τους στο ναι του, το ναι του 2004, πώς να πορευτούμε όταν κάποιοι του όχι εκ των υστέρων που ήταν του ναι και βγήκαν του όχι τώρα θυμούνται το ναι και κάπου θεωρούν σαν ο διάολος το λιβάνι αυτούς που ήταν διαχρονικά και είναι διαχρονικά συνεπείς με το όχι κλπ. Όλες αυτές οι αντινομίες, αν δεν αποτελούν ψευδέστηση στην ελπίδα και αν η ελπίδα πρέπει να είναι ορατή, θα πρέπει να βρουν κοινές συνισταμένες για να αντιμετωπίσουν την αδίσταχτη τουρκική επεκτατική πολιτική με τους υπερατλαντικούς. Το επίθετο ήταν σταθερό και διαρκές και δεν νομίζω να άλλαξε τώρα με κάποιες γλυκές δηλώσεις του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, όταν αυτές μάλιστα έχουν αντίκρισμα να μπούμε στο ΝΑΤΟ και να κάνουμε αυτό και να κάνουμε εκείνο. Επομένως, ας σταθούμε μόνο ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και ας, αντί να περιμένουμε βέβαια το τέλος του θανάτου της ελπίδας, ας συνοδευτούμε κάποιους αγώνες και κάποιες προσπάθειες για αντίσταση επί ενός μίνιμουμ τουλάχιστον κοινού παρονομαστή, που αυτό το μίνιμουμ του κοινού παρονομαστή να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Το δίκαιο έχει διαγραφεί προπολού, αλλά τουλάχιστον είναι θέμα ανάγκης το βιώσιμη και η λειτουργική. Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη τιμή για ακόμα μια φορά να έχουμε μαζί μας εδώ στην Λάρνακα, στην Κύπρο μας, επί ευκαιρίας που η κυρία Ελένη Φεοχάρος, Ευρωβουλευτής, βρίσκεται εδώ στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα μερικά λεπτά που έχεις έτσι να μιλήσεις με τους απόδημους μας, να μιλήσεις και με τους φίλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, στην Κύπρο, πανταχουγικής Έλληνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Κυρία Φεοχάρου, Ευρωβουλευτής πάρα πολλά χρόνια τώρα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το σύστημα, το θεσμό του Ευρωκοινοβούλιο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Κύπρος με τους 6 ευρωβουλευτές που έχει, έχει έναν τεράστιο δύσκολο έργο εκεί. Βέβαια, εσείς είσαστε ένα από τους ευρωβουλευτές που και βέβαια και από τους ψήφους παίρνετε. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Κύπριος πολίτης εμπιστεύεται την κυρία Φεοχάρου για το θεσμό ως ευρωβουλευτής.
Απλώς αυτό θα ήθελαμε να ξέρουμε και από εσάς, βέβαια, είναι μερικά λόγια για τις τελευταίες εξελίξεις του Ευρωκοινοβούλου απέναντι στην πατρίδα μας. Βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Θέλω να στείλω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου στους απανταχού Έλληνες Κύπριου, στους απανταχού Έλληνες σε όλη την οικουμένη, να τους ευχαριστήσω για την διαχρονική στήριξη και για το γεγονός ότι ποτέ δεν ξεχνάνε την πατρίδα μας, και να τους διαβεβαιώσω ότι θα αναλώσω το άπαντο δυνάμεο μου, θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να κερδίσει η πατρίδα μας και αυτή τη δύσκολη μάχη. Έχετε απόλυτο δίκαιο ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα αυτόν τον καιρό. Αυτό βεβαίως μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ και ένα μήνα έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε. Το 65% των ευρωβουλευτών είναι καινούργοι. Δεν τους έχουμε ενημερώσει, δεν έχουμε δουλέψει μαζί τους, και μην νομίζετε ότι στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη η μόνη τους έγνοια είναι η Κύπρος. Υπάρχει μια τρομακτική άγνοια, και αυτήν την άγνοια προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Όταν τους ενημερώσουμε, τους πιο πολλούς τους φέρνουμε και στο νησί και βλέπουν την τραγική πραγματικότητα της κατοχής, των στρατό κατοχής στο βουνό, το βουνό μας που το μαγαρίζουν οι κατοχικές δυνάμεις, το σειρματόπλεγμα της ντροπής, την αμόχωστο. Πιστεύω ότι αυτό θα ξεπεραστεί. Όμως, τούτη την εποχή αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της έξαρσης της τουρκικής επιθετικότητας. Από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, και είμαι σίγουρη ότι γνωρίζουν και οι απόδημοι μας, η Τουρκία έχει δεσμεύσει μια τεράστια περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Έχει στείλει τον στόλο και περιπολή μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχει στείλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Μπαρμπαρόσα, το οποίο κάνει έρευνες για την ανέβρεση φυσικού αερίου, αλλά αυτό δεν ήταν έκπληξη. Η Τουρκία μας τα λέει ξεκάθαρα, δεν μας προειδοποιεί, δεν μπλοφάρει. Έπρεπε να τα είχαμε γνωρίζει ότι έτσι θα γίνει, και δεν μπλοφάρει τώρα η Τουρκία που λέει ότι θα στείλει πλωτή εξέδρα για να κάνει γεωτρήσεις. Είναι σίγουρο ότι δεν μπλοφάρει και θα το κάνει. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς, που έπρεπε να το είχαμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Όταν η θαλάσσια έκταση μιας χώρας είναι 11 φορές πιο μεγάλη από την Χερσαία, οφείλει να έχει ναυτικό. Δεν μπορείς να προστατέψεις τις θάλασσές σου χωρίς ναυτικό. Όταν δέχεσαι μια τρομακτική απειλή όπως είναι αυτή που έχουμε εμείς, να έχουμε 40.000 τουρκικό στρατό κατοχής και 400 άρματα μάχης, 400 τάγκς μέσα στη χώρα μας, πρέπει να έχουμε στρατό, πρέπει να έχουμε αεροπορία. Οφείλαμε να έχουμε μια αποτρεπτική δύναμη. Δεν λέω ότι θα νικούσαμε την Τουρκία, αλλά να ξέρει ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση να επιτεθεί στην Κύπρο. Το δεύτερο, θα έπρεπε να είχαμε συνάψει συμμαχίες. Υπάρχουν ισχυρά κράτη με τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινότητα συμφερόντων, να είχαμε κοινά συμφέροντα και να μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος μας. Το τρίτο, το ισχυρότερο μας όπλο είναι η ένταξη μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς δεν το έχουμε αξιοποιήσει αυτό το όπλο. Πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν τα έχουμε εξανεμίσει. Πολλαπλασιαστές ισχύως τους έχουμε εξανεμίσει στους 5 ανέμους. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με μπαλώματα να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε 10 ολόκληρα χρόνια. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να προκαλέσουμε κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξέρουν ότι είναι ένα κράτος μέλος, το οποίο έχει ίσα δικαιώματα με όλους τους άλλους και ότι ζητά την αλληλεγγύη και τη στήριξη τους. Αυτή τη στιγμή η επίθεση που δέχεται η Κύπρος είναι επίθεση εναντίον των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θαλασσίων συνόρων. Πρέπει να πιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι υδρογονάνθρακες, το γκάζι που βρήκαμε στις θάλασσες μας, είναι και ευρωπαϊκό γκάζι. Είναι εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας, ειδικά αν η Ρωσία, για παράδειγμα, τους κόψει τον γκάζι. Θα μπορούν να στηρίζονται στην κυπριακή παραγωγή. Επίσης, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αφενός για τη Ρωσία, με το ζήτημα της Κρυμαίας, να έχει επιβάλει τόσο σκληρά sanctions, τόσο σκληρό εμπάρκο, και από την άλλη για την Τουρκία να κάνει τα στραβά μάτια και να κάνει πως δεν βλέπει το έγκλημα. Επειδή η Τουρκία τους έχει ένα τεράστιο όγκο συναλλαγών, είναι μια οικονομική δύναμη η Τουρκία, αλλά τους εκβιάζει περίπου και τους κοροϊδεύει με το ζήτημα του Ισλαμικού κράτους, του ISIS. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά σημεία στα οποία μπορούμε να πατήσουμε. Είναι το νομικό πλαίσιο βάσης του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση μας υποδεικνύει ότι πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό. Ασχέτως αν εμείς τόσα χρόνια κάναμε την βλακεία να μην το χρησιμοποιούμε αυτό το νομικό πλαίσιο, δηλαδή την δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου και το πρωτόκολλο 10.
Και είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε να διακοπούν οι ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας. Έχουμε τη δυνατότητα ως κράτος μέλος που έχουμε βέτο και να αναστείλουμε την προενταξιακή βοήθεια. Ξέρετε ότι η Τουρκία παίρνει 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο βοήθεια, ενώ η Κύπρος για ολόκληρη την 7ετία που ακολουθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα πάρει μόνο 900 εκατομμύρια βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Και θα την πονέσει την Τουρκία αν τη σκόψουμε αυτά τα 2 δισεκατομμύρια. Θέλει η ελευθεροποίηση της βίζας με την Ευρώπη. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να εφαρμόσει όλες τις συμφωνίες που έχει κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να εξαιρεί την Κύπρο. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει την Κύπρο ως defunct, ως πεθαμένη, ως εκλειπούσα. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Στις 10 του Νοέμβρη θα γίνει συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα πάρει την πρωτοβουλία εδώ και καιρό. Τώρα τα καταφέραμε. Θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια. Ελπίζω να εκθέσουμε τις απόψεις μας εμείς οι 6 Κύπριοι Ευρωβουλευτές που θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και τους άλλους Ευρωπαίους και να κερδίσουμε τη μάχη με ένα καλό ψήφισμα. Βεβαίως, δεν μπορούμε να. Η μάχη που χάνεις είναι αυτή που δεν τη δίνεις καθόλου. Δεν ξέρω, εύχομαι, προσεύχομαι, αγωνίζομαι και ελπίζω ότι θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Κυρία Φεοχάρος, ένα ερώτημα σε δύο σκέλη τα οποία αναφέρεις εσύ. Πρώτον, πλοφάρι και δεύτερο, άμυνας. Το πρώτο είναι που τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας από χρόνια τώρα, γιατί είναι γραμμένα στο κείμενα, βιβλία, όλα αυτά που γνωρίζουμε και εμείς και βλέπουμε και ακούμε καθημερινά. Και επίσης, δεύτερο, βλέπουμε έναν Ερντογάν ο οποίος από έναν πρωθυπουργό πήρε μια Τουρκία, έκοψε τους και ευρωπαϊκά προγράμματα, σαν είναι το Twitter και Facebook και αυτά τα social media κτλ. Επίσης, βλέπουμε την κατάσταση με την Τουρκία και τους Κούρδους και την κατάσταση με την Τουρκία και με το ISIL αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Επίσης, βλέπουμε τον David Cameron να υποστηρίζει ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, που στην Αγγλία έχουμε 350.000 Κύπριους και για τελευταία τόσα χρόνια δεν μπορούσαμε έστω να εκλέξουμε έναν βουλευτή, γιατί υπάρχει το ίδιο από εδώ στην Κύπρο. Όμως βλέπουμε έναν David Cameron, ο οποίος με το δικό του τρόπο υποστηρίζει μανιακά βέβαια τις τουρκικές θέσεις. Είχαμε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Σαμαρά, του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τον κύριο Κάμρα, που το είδαμε όλοι και τα λοιπά. Και είμαι σίγουρος ότι και εσείς θα το χαιρετήσετε αυτό, ότι η Ελλάδα στάθηκε σωστά δίπλα στο ελληνικό κυπριακό λαό. Όμως, η άμυνας, αυτό είναι το πρώτο, και το δεύτερο είναι η άμυνας. Τόσα χρόνια που οι Κύπροι πολίτες και αυτοί που εκουρευτήκανε, τα λεφτά τους που δουλέψαν, δεν τα κλέψανε. Δουλέψανε, κάνανε έναν ποσό και μια νυχτή τους τα πήρανε και τους είπαν πιένετε στο καλό. Τόσα χρόνια πληρώσανε παστακουρεμένα λεφτά τους, πληρώσανε ένα ποσοστό που πήγαινε στην άμυνα. Mm-hmm. Τελικά γνωρίζουμε βέβαια ότι είμαστε ένα μικρό κράτος, όμως γιατί ποτέ αυτά τα λεφτά δεν πήγαν στην άμυνα που έπρεπε να πάνε. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση και η κάθε προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι, τι έγιναν τα λεφτά της άμυνας. Όλοι μας έχουμε συνεισφέρει για το Ταμείο Αμήνης και αν αυτά τα λεφτά είχαν χρησιμοποιηθεί σωστά, αυτή τη στιγμή θα είχαμε ένα πανίσχυρο στρατό με υψηλό φρόνημα που δεν θα ήμασταν ξυπόλυτοι στα αγκάθια όπως είμαστε τώρα και δεν μπορεί ένα κράτος που η θάλασσα του είναι 11 φορές, όπως σας έχω πει, πιο μεγάλη από την ξηρά, να μην έχει μια μαούνα να βγάλει να κάνει μια περιπολία ή να σώσει ένα ναυαγό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το δεύτερο, η Τουρκία, ναι, είναι ανοιχτό βιβλίο. Αυτό που θέλει να κάνει, μας το έχει πει από την εποχή του Νιχάτ Ερήμ και με το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου και με τον περασμένο Ιούνιο, στις 23 Ιουνίου, μας είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι de facto. Δεν αντέδρασε ούτε η Κύπρος ούτε η Ελλάδα. Έκανα εκείνη τη φασαρία εγώ, αλλά έμεινε αναπάντητη η θέση της Τουρκίας. Με τον κύριο Βενιζέλο, ναι. Πιστεύω ότι είναι καιρός να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε πολιτική. Αυτή η ιστορία με τη στρατηγική κλπ. Δεν μου αρέσει η λέξη, γιατί έχει γίνει και αυτή του σειρμού τώρα. Έχει γίνει σαν το Μαϊτανό. Όλοι μιλάνε για στρατηγική. Τόσα χρόνια δεν ήξεραν τι είναι στρατηγική. Εγώ λέω πρέπει να καθορίσουμε το στόχο μας, που δεν μπορεί να είναι οι τρεις λέξεις της Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, γιατί αυτό δεν λέει τίποτα. Άλλη ερμηνεία δίνουν οι Τούρκοι, άλλη ερμηνεία δίνουμε εμείς. Και εκείνο τι σημαίνει τη Ζωνική Δικοινοτική. Εκείνο που επικρατεί. Εγώ προσωπικά για χρόνια τώρα, και συγγνώμη που κάνω μια παρέμβαση εδώ, για χρόνια τώρα προσπαθώ
και μιλώντας και συνεντεύξεις και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, και από όλους τους τέους πρόεδρους, όσους έφτασα βέβαια, και από τόσους πολιτικούς αρχηγούς. Τι σημαίνει διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, το δεύτερο, και ακόμα εγώ ως Μάριος Καμιναρίδης δεν έχω πάρει μια απάντηση από δικούς μας. Κύριε Καμιναρίδη, για μένα διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ειδικά όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις τρομακτικές υποχωρήσεις του κυρίου Χριστόφια και όλα όσα έχουν γίνει τούτα τα χρόνια και με το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου, το οποίο αλλιώς ερμηνεύει και η ελληνική πλευρά, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αλλιώς ερμηνεύουν οι Τούρκοι. Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είναι ένα apartheid του 21ου αιώνα, είναι μια απαράδεκτη λύση, είναι η χειρότερη μορφή διχοτόμησης, η οποία θα δώσει το δικαίωμα στην Τουρκία να έχει κυριαρχικά δικαιώματα και στο ελληνοκυπριακό συνιστόν κράτος. Συνεπώς, εμείς αγωνιστήκαμε για κάτι πολύ καλύτερο και οι χιλιάδες μανάδες των νεκρών βαλικαριών και το αίμα που χύθηκε μας επιβάλλει να διεκδικούμε κάτι καλύτερο από αυτή τη μορφή υποδούλωσης του τόπου μας. Εγώ πάντοτε ήμουν εναντίον, έδινα ωστόσο πάντοτε το ευεργέτημα να περιμένω να δω την έκβαση των συνομιλιών, παρόλο που ήξερα ευθύς εξ αρχής ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και ποτέ δεν δέχτηκα να χαϊδεύω την Τουρκία. Όπως γνωρίζετε, έχω έρθει σε σύγκρουση μαζί τους και μέσα στην Άγκυρα και μέσα στην Κωνσταντινούπολη, και πιστεύω ότι όσες φορές επιχείρησαν στο δικό μου πρόσωπο να προσβάλλουν την Κυπριακή Δημοκρατία, τα μάζεψαν και έφυγαν. Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Θεοχαρούς, και για ακόμα μια φορά σας υπερευχαριστούμε για τον χρόνο σας που μας δίνετε, είναι μεγάλη τιμή για μας. Κλείνοντας, μερικά λόγια και στους απόδημους μας, όμως και στους Κύπριους πολίτες, στους Έλληνες της Κύπρου και στους Έλληνες πανταχού, αυτήν τις δύσκολες στιγμές που βλέπουν μια γονατισμένη Ελλάδα, που βλέπουν μια δυστυχώς γονατισμένη Κύπρο, πατρίδα εδώ στην Κύπρο, μια μοιρασμένη πατρίδα με 45.000 του Κυγκοστρατό, μερικά χιλιόμετρα από εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή στη Λάρνακα. Τι μήνυμα στέλνετε και στις μητέρες και αδερφές των αγνοωμένων μας, που ξέρω ότι υπάρχουν και απόδημοι που τους έχουν ορίσει, τι μήνυμα στέλνετε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτές τις δύσκολες και τολμώ να πω τραγικές στιγμές? Αν κάνουμε άλλη μια υποχώρηση αυτή τη στιγμή, θα είναι και το οριστικό τέλος του ελληνισμού στην Κύπρο. Συνεπώς, η απάντηση έχει δοθεί από την αρχαίγονη, την αρχαϊκή μορφή, την αρχαϊκή ύλη του ελληνικού λαού εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν πρέπει να αποδεχθούμε αυτούς τους εκβιασμούς. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη, να εμψυχώσουμε ο ένας τον άλλο, να δώσουμε κουράγιο στον λαό, να βρεθούν μπροστάριδες που θα σηκώσουν τον λαό, που θα του πουν ψηλά το κεφάλι, όπως είπε χτες ο πιλότος του F-16 που πετούσε πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ψηλά το κεφάλι, θα αγωνιστούμε όρθια, η σπονδυλική στήλη, δεν θα γονατίσουμε, και αν πέσουμε, θα πέσουμε ορθή. Κυρία Ελένη Θεοχάρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, ό,τι το καλύτερο για σας, και σίγουρα το έργο σας στο Ευρωκοινοβούλιο είναι αναγνωρισμένο από όλους που ασχολούνται, ειδικά αυτοί που γνωρίζουν έστω μερικά για το πώς δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τον τρόπο σας και όλα αυτά που έχετε προσφέρει για το ελληνισμό. Γι' αυτό είμαι σίγουρος εκ μέρους όλων των αποδήμων σας ευχαριστούμε για τη στήριξη που δίνετε για τις πατρίδες μας, για την Ελλάδα, για την Κύπρο και σίγουρα και για όλους τους απόδημους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ την αγάπη μου σε κάθε ένα ξεχωριστά. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Τάκη Χατζηγεωργίου. Κύριε Ευρωβουλευτά, μεγάλη μας τιμή που έχετε μερικά λόγια, μερικά λεπτά να μιλήσετε ειδικά στους απόδημους και σε όλους τους πολίτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο μας και στην τηλεόραση τους κάτω στο Λονδίνο και στην Αγγλία. Καλώς ορίσατε πίσω στην Κύπρο, είμαστε στη Λάρνακα για μια εκδήλωση, όμως θα έχουμε τη χαρά να δούμε και την εκδήλωση τηλεοπτικά. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω ως Ευρωβουλευτής και γνωρίζοντας το έργο σας για αρκετά χρόνια τώρα και τις δικές σας ερμηνείες που προσπαθείτε τη μάχη σας στο Ευρωκοινοβούλιο, μερικά λόγια έτσι για το Ευρωκοινοβούλιο και τις τελευταίες παραβιάσεις από την Τουρκία. Εμείς, και αναφέρομαι και στους 6 ευρωβουλευτές, εργαζόμαστε προς την κοινή κατεύθυνση αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Έχουμε πετύχει ως τώρα την δυνατότητα να συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια των Βρυξελών
το θέμα των παραβιάσεων της δικής μας αποκλειστικής ζώνης, θα επιχειρήσουμε να πάρουμε ένα ψήφισμα ή δυνατόν αρκετά θετικό. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το εξής. Ο τόπος μας πάντα μπαίνει σε περιπέτειες όταν βρεθεί σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα μεταξύ μιας απειλής και μιας αδυναμίας δικής μας να αναπτύξουμε την πιο ψηλή δυνατή σοφροσύνη. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απειλή μπροστά μας. Εάν η σοφροσύνη μας δεν φτάσει στο επίπεδο των δυνατοτήτων μας, γιατί όχι, στο ύψος των περιστάσεων, τότε αυτό το μείγμα δεν θα αποβεί υπέρ μας. Πρέπει να ενεργήσουμε με έναν τέτοιον τρόπο, με στρατηγική και διπλωματία, έτσι ώστε αυτή η κατάσταση να οδηγήσει σιγά-σιγά στο να καταστεί η Κύπρος χώρος ασφάλειας και ειρήνης, έτσι ώστε να μπορεί να παίξει ένα ρόλο στο γίγνεσθε της περιοχής. Διαφορετικά, νομίζω ότι θα μπούμε σε κινδύνους. Θεωρώ ότι τα μέτρα που πήρε η Κυπριακή Πολιτεία αντιμετώπισης των τουρκικών ενεργειών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος σύντομα να υποχωρήσει η Τουρκία από αυτή την παραβίαση, να δεχθεί ότι εδώ υπάρχει ένα κράτος που έχει δικαίωμα στους φυσικούς του πόρους. Εμείς είμαστε πέρα από πιστικοί ότι αυτοί οι φυσικοί πόροι θα διανεμηθούν δίκαια με τους Τουρκοκύπριους, ας μην έχει καμία έννοια η Τουρκία, για να μπούμε σιγά σιγά σε έναν διάλογο, ελπίζω επικοδομητικό, για να καταλήξουμε. Κύριε Βερολευτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Είναι όντως πολύ σημαντικές αυτές οι στιγμές, γιατί μη νομίζετε ο Ευρωβουλευτής χρειάζεται όταν βγαίνει μέσα σε εκείνη την αχανή αίθουσα των 760 τόσων ευρωβουλευτών, χρειάζεται να νιώθει ότι έχει κάποιες βαθιές ρίζες από τις οποίες τροφοδοτείται και οι οποίες φτάνουν σε εσάς, στον λαό μας, τον αγαπημένο, για τον οποίο βρισκόμαστε εκεί πέρα. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι αυτές οι για μένα ανόητες αντιπαλότητες που υπάρχουν στον τόπο μας ανάμεσα στα κόμματα ή ακατανόητες, αν θέλετε, δεν ισχύουν ή δεν ισχύουν εν πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε λόγους να μαλώνουμε μεταξύ μας όπως βλέπουμε να τρώγονται εδώ στις τηλεοράσεις και να οδηγούν τον κόσμο να αλλάζει κανάλι ή να μην θέλει να τους ακούσει. Είμαστε λίγοι. Είμαστε 6 μέσα σε ένα σύνολο 651 τόσων ευρωβουλευτών. Εκπροσωπούμε ένα μικρό κράτος το οποίο κατάφερε αυτά τα 10 χρόνια να περιπέσει περίπου σε ανυποληψία. Με συγχωρείτε που το λέω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και να προσπαθούμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα περηφάνειας. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά φτάνουμε στην απόγνωση όταν μας λένε ότι εσείς που με τις τράπεζες σας κάνατε το ένα το άλλο που κλέβατε, που έτσι που αλλιώς. Τα νιώθουμε αυτά και προσπαθούμε να τα απαντήσουμε. Ωστόσο, πρέπει να ξέρετε ότι την προηγούμενη πενταετία δεν χάσαμε ούτε μία μάχη όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Δεν κατάφερε να περάσει ούτε ένα recommendation στις προσπάθειες που κατέβαλε λισαλέα το φιλοτουρκικό λόμπι. Και αν η κατάσταση σήμερα. Το 65% των ευρωβουλευτών έχει ανανεωθεί, είναι νέοι άνθρωποι. Αρχίσαμε να δουλεύουμε ουσιαστικά την 1η του Σεπτέμβρη. Υπήρχε όλη αυτή η ανακατοσούρα με τους επιτρόπους να εγκριθούν οι επίτροποι, να σχηματιστεί η νέα επιτροπή, να περάσει ο Γιούνκερ τις εξετάσεις. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο να λειτουργήσουν οι επιτροπές, να γνωρίσουμε τους νέους ανθρώπους, να τους μιλήσουμε, να τους καθοδηγήσουμε, να τους εξηγήσουμε τι είναι ακριβώς το Κυπριακό. Και όπως και την προηγούμενη θητεία, αν κάνει κάποιος το τεστ και τους ρίξει ένα χάρτη και τους πει δείξε μου την Κύπρο πάνω στο χάρτη, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Ειδικά κάποιοι άνθρωποι μια νεότερη ηλικία που δεν θυμούνται καν, ειδικά αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 1974, δεν θυμούνται καν τον πόλεμο του 1974, τι έγινε, ότι η Κύπρος τελεί υποκατοχή. Κάποιοι έχουν την ασαφή εντύπωση ότι οι Τούρκοι ήταν από πάντα στο βορρά, οι Έλληνες από πάντα στο νότο και υπήρχαν συνοριακές συγκρούσεις.
Προσπαθούμε και την προηγούμενη θητεία μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον 150 τόσους ευρωβουλευτές τους φέραμε στην Κύπρο, τους περπατήσαμε στα κατεχόμενα, τους δείξαμε τις εκκλησίες μας και το χάλι που βρίσκονται σήμερα, την Αμόχωστο, τον Απόστολο Ανδρέα, τους εγκλωβισμένους, τα κημητήρια που τα έχουν καταντήσει, τα χωριά μας. Τους υποχρεώσαμε κατά κάποιο τρόπο να λάβουν μέρος σε κηδείες αγνοωμένων, όπου την ώρα που έμπαινε το κασονάκι μέσα κάποιων οστών που τα είχαν δει την προηγούμενη στο ανθρωπολογικό εργαστήριο, τους βλέπαμε να καταραίουν, και έκτοτε έχουν γίνει διαπρίσιοι κήρυκες της προσπάθειας να επιλύσουμε το πρόβλημα των αγνοωμένων. Είναι ένας σκληρός αγώνας, γιατί είμαστε λίγοι. Είναι ένας σκληρός αγώνας γιατί δεν έχουμε πάντα τη στήριξη όλων των ελλαδιτών ευρωβουλευτών. Έχουν και αυτοί τα δικά τους, έχουν και αυτοί τις δικές τους τις αντιπαλότητες. Δυστυχώς είναι πολύ πιο έντονες από ότι θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί με μια οριώδη φαντασία ότι μπορεί να συμβαίνει μεταξύ ημών. Έτσι. Όταν μπήκα μέσα, αγκαλιαστήκαμε με τον Τάκη, και αυτό είναι και η πραγματικότητα. Δεν έχουμε αντιπαλότητα, δεν μπορούμε, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εκεί πρέπει να είμαστε μαζί, να αλληλοϋποστηριζόμαστε, και αν κάποιος φανεί λίγο μπόσικος, να τον υποστηρίζουν οι υπόλοιποι. Άλλωστε, δεν είναι χώρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιλύσουμε ιδεολογικές διαφορές. Είμαστε εκεί με μείζονα στόχο να βοηθήσουμε την Κύπρο. Έχουμε και τους άλλους τομείς τους οποίους μπορούμε να εκφέρουμε, ο καθένας τις προσωπικές του αντιλήψεις, την κοσμοθεωρία του, αλλά δεν είναι το Κυπριακό εκείνο στο οποίο θα επιλύσουμε τις διαφορές μας. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσαμε, η πρώτη μπορώ να πω σύγκρουση ήταν το έγγραφο Τσαβούσογλου που κατατέθηκε στις 23 Μαΐου στο Συμβούλιο Σύνδεσης του Λουξεμβούργου. Ο Τσαβούσογλου ήταν ο πρώην Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, ο οποίος διαδέχθηκε τον Παΐλ μετά που τον εξωστράγησαν λόγω εκείνων των τρομακτικών σκανδάλων στα οποία είχε εμπλακεί. Θέλω να κάνω ένα παράπονο προς τον κυπριακό λαό για τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκαν όταν τα είχα βάλει με τον Παΐλ. Έβαζαν ακόμη και την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου να κάνει απομαγνητοφώνηση του τι είπε ο Παΐλ, για να δουν ότι όντως δεν κατάλαβα καλά. Εγώ ήμουν χαζή. Δεν κατάλαβα ότι μας ύβριζε ο Κουμπαγής. Δεν κατάλαβα ότι με εξόργησε και με έφερε να ζητώ το λόγο για 20 λεπτά και να μην μου το δίνουν, όταν έλεγε ότι είμαστε φιλοί, είμαστε tribe, είμαστε clan, είμαστε συμμορία, δεν είμαστε κράτος, είμαστε κάτι τέλος πάντων. Χρειάστηκε να το πει 20 και 30 φορές για να πιστούν μερικοί σε αυτόν τον τόπο ότι αυτός είναι ο Κουμπαγής. Και χρειάστηκε να κατακλέψει τη χώρα του και να δωροδοκείται, για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα άτομο του κοινού ποινικού δικαίου. Μπήκε ο κ. Τσαβούσογλου. Δυστυχώς δεν είχαμε, ευτυχώς ή δυστυχώς δεν ξέρω, δεν είχαμε την τύχη να τον ζήσουμε. Γιατί σε μία και μοναδική εκδήλωση που παρέστη της Μειχτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετέχει ο Τάκης, συμμετέχω εγώ, συμμετείχε η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου και τώρα συμμετέχει ο κ. Μαυρίδης, η οποία συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο στην Άγκυρα ή στις Βρυξέλλες, μια στην Άγκυρα, μια στις Βρυξέλλες. Ήρθε μια φορά, μας μίλησαν μισή ώρα οι τρεις τους με τον πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και μας έγραψαν κανονικά στα παλιά τους παπούτσια και σηκώθηκαν και έφυγαν. Εις αντίπεινο, όταν έγινε η επόμενη σύνοδος, είχαμε πει ότι θα την υποβαθμίσουμε κι εμείς και δεν λάβαμε μέρος. Οι τρεις Κύπριοι ευρωβουλευτές, αλλά και όλοι οι Ελλαδίτες που συμμετέχουν. Φέτος έχουμε μια ισχυρή παρουσία. Ο Τάκης έχει εκλεγεί ως αντιπρόεδρος της Μειχτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και αυτό το θεωρώ ως ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Με την έννοια ότι δεν θα ζητήσω ποτέ τον λόγο και να μπορούν να μου αρνηθούν. Πιστεύω. Περίμενε. Θα αρχίσει σε λίγες μέρες η συζήτηση. Αυτή η ιστορία με τον Τσαβούσογλου και το έγγραφο που κατέθεσε στις 23 Ιουνίου ήταν κρίσιμη και πιστεύω ότι έκανε λάθος και η Κυπριακή και η Ελλαδική κυβέρνηση. Όφιλαν να ζητήσουν αμέσως την απόσυρση του εγγράφου Τσαβούσογλου, με το οποίο χαρακτηριζόταν η Κυπριακή Δημοκρατία ως defunct, ότι είναι εκλειπούσα, έχει πεθάνει, δεν υπάρχει πια
και έθεταν ζητήματα σεβασμού των συμφωνιών που υπέγραψε το ψευδοκράτος με την Τουρκία για το ζήτημα της ΑΟΣ, όπου ουσιαστικά με αυτές τις συμφωνίες η Τουρκία αναλάμβανε ως προστάτης των δικαιωμάτων του μέσα στην ΑΟΣ του ψευδοκράτους και μας προειδοποίησε, όχι μας προειδοποίησε, μας το είπε ξεκάθαρα τι θα κάνει τις 23 Ιουνίου. Γι' αυτό το έγγραφο αυτό έπρεπε να είχε αποσυρθεί. Δεν ήταν μόνο ότι χαρακτήριζε την Κύπρο de facto. Ζητούσε μειονοτικά δικαιώματα για τους Τούρκους, μάλλον έθετε ζήτημα μειονότητας για τους Τούρκους της Δωδεκανήσου και της Θράκης. Η ελληνική κυβέρνηση, θυμάστε πώς αντέδρασε. Η απλή ερώτηση που είχα καταθέσει τότε ήταν τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει ένα κράτος, να εκδηλώσει την αλληλεγγύη του προς ένα κράτος που υφίσταται αυτή τη βάναυση προσβολή. Δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία και είναι η διοίκηση των Ρωμιών του Νότου. Είχε προηγηθεί και η ιστορία με την βίζα, όπου όταν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να παραδεχτεί για να εκδοθεί η ηλεκτρονική βίζα ότι προέρχεσαι από την. Από την ρωμαϊκή διοίκηση των Γρεκύλων του Νότου. Κάπως έτσι είναι η σωστή μετάφραση αυτού που θεωρούν οι Τούρκοι ότι είμαστε. Είχε προηγηθεί η προσβολή η μεγάλη να υπογράψει η Τουρκία την σύμβαση, την συνθήκη επανεισδοχής, το Readmission Agreement, και να λέει θα το εφαρμόζω με τις 27 χώρες, αλλά όχι με την ρωμαϊκή διοίκηση των Γρεκύλων του Νότου. Είναι πάρα πολλά. Είναι μια σειρά από γεγονότα τέτοια που δεν αντιδράσαμε και άφησαν την Τουρκία να πιστεύει ότι εφόσον δεν υπάρχει αντίδραση, αυτοί δεν πρόκειται να αντιδράσουν ποτέ. Και η διεθνής κοινότητα, εφόσον δεν έβλεπε αντίδραση από εμάς, έλεγε μάλλον είναι το σωστό αυτό που λέει η Τουρκία. Τέλειωσα. Λοιπόν. Η Τουρκία μας είπε ξεκάθαρα ότι θα έρθει τώρα να κάνει έρευνες με τον Μπάρπαρος μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Μα δεν μας προειδοποίησε, δεν μπλοφάρει η Τουρκία. Έστειλε τον Μπάρπαρος, έστειλε τον στόλο, ουσιαστικά η Κύπρος τελεί σε ναυτικό πλοίο. Και τι διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή? Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι όλες οι προειδοποιήσεις που όλα όσα βλέπαμε ήταν μια ουσιαστική απειλή, αλλά εμείς δεν παίρναμε τα μέτρα μας. Κανένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του και ειδικά όταν η θαλάσσια έκταση του είναι 11 φορές μεγαλύτερη από τη Χερσαία, όπως είναι η Κύπρος, δεν μπορεί να μην έχει ένα πλεούμενο που να κάνει περιπολίες και εμείς δεν έχουμε ούτε μια μαούνα να βγει να σώσει ένα ναυαγό. Δεν έχουμε ένα μικρό σκαρί να βγει να κάνει μια περιπολία. Δεν τολμήσαμε να σηκώσουμε τα ελικόπτερα αυτές τις μέρες. Να μου πείτε, είμαστε σε θέση να κάνουμε στρατό που θα νικήσει την Τουρκία? Όχι. Το ξέρουμε όλοι, είναι μια τοπική υπερδύναμη. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσαμε να κάνουμε απόβαση στην Άγκυρα και στις νότιες ακτές της Μικράς Ασίας και να καταλάβουμε εδάφη, ή να ξέρουν ότι θα έχουν ισχυρότατο κόστος αν τολμήσουν να επιτεθούν. Δεν οικοδομήσαμε συμμαχίες. Πού ήταν οι συμμαχίες και οι σύμμαχοι μας όλο αυτόν τον καιρό? Η στρατηγική μας εταίροι, η υπερατλαντική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι υποστήριξαν την Τουρκία. Ο κύριος Κάμερον, ο οποίος μας εξευτέλησε ερχόμενος στο ακροτήρι χωρίς να κάνει μία συνομιλία, μία προειδοποίηση στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας τόσο φανατικά τις τουρκικές θέσεις, γιατί τον βολεύει το βρετανικό σχέδιο διχοτόμησης της Κύπρου που θα του δίνει πάλι το στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πού είναι οι συμμαχίες που οικοδομήσαμε? Εγώ ξέρετε ότι από πεποίθηση είμαι εναντίον του Ισραήλ. Έχω κάθε λόγο να είμαι εναντίον του Ισραήλ. Έχω νιώσει στο πετσί μου τι σημαίνει η βαρβαρότητα του Ισραήλ. Ωστόσο, δεν είπα τίποτε, με άκουσε κανείς όλο αυτόν τον καιρό να πω μια λέξη εναντίον της πιθανής συμμαχίας με το Ισραήλ. Δεν μετρούν τα προσωπικά μας αισθήματα. Εκείνο που μετρά είναι τι συμφέρει στην πατρίδα μας. Είπα να γίνει, αν είναι να γίνει, ας γίνει. Έβγαιναν χάρτες που δεν έδειχναν καν την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γάζας. Και από την άλλη, διατυμπανίζουμε ότι είμαστε υπέρ των αρχών και των αξιών του και του διεθνούς νόμου και του δικαίου της θάλασσας. Πώς σεβόμαστε το δίκαιο της θάλασσας όταν βλέπουμε και υπογράφουμε εμείς χάρτες που δεν δείχνουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός κράτους που υφίσταται, που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Λοιπόν, δεν κάναμε εκείνο που έπρεπε όλο αυτόν τον καιρό, να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θα γίνει το τερματικό στη Λάρνακα, θα γίνει αγωγός προς την Ελλάδα, θα γίνει αγωγός προς την Αίγυπτο, θα γίνει αγωγός προς τις ακτές μας. Όλη αυτή η αναβλητικότητα έχει δημιουργήσει
εκείνη την αίσθηση ότι με αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν έχουμε πάρει τα μέτρα που θα κατοχύρωναν τη δική μας. Ναι, οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με ισχυρές πετρελαϊκές εταιρείες δυνατών χωρών είναι και ένα μέτρο προστασίας. Αλλά είδατε πόσο καιρό έκανε η Ιταλία να αντιδράσει. Το Ισραήλ βεβαίως έχει αλλιώτικη συμπεριφορά. Έχει τα περιπολικά που περιβολούν γύρω από την εξέδρα της Νόβα. Με τη Ρωσία αφαιθήκαμε σε ένα παιχνίδι να επιβάλλουμε κυρώσεις, να μας επιτίθενται για κυρώσεις που η Κύπρος τάχα μου δεν δέχτηκε να επιβληθούν, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε αντιδράσει η Κύπρος. Να είμαστε υποχρεωμένοι να απαντούμε και να λέμε, ξέρετε, η στάση της Κύπρου είναι αυτή, δεν είναι εκείνη, και να βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση να υποκρίνεται ότι στηρίζει το διεθνή νόμο, αλλά να εφαρμόζει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Άλλα μέτρα ισχύουν για τη Ρωσία, η οποία εκατέλαβε την Κρυμαία. Άλλα μέτρα ισχύουν για την Τουρκία, η οποία εκατέλαβε την Κύπρο. Και αν ρωτάτε την δική μου τη θέση, καλώς η Ρωσία εκατέλαβε την Κρυμαία. Όταν γύρισα τελευταία φορά από την Κρυμαία, που ήμουν σε αποστολή, είχα πει ότι ο επόμενος πόλεμος στην Ευρώπη θα ξεκινήσει από την Κρυμαία. Και ευτυχώς το θυμήθηκαν οι δημοσιογράφοι σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας λέω, ήταν ξεκάθαρο, η Κρυμαία είναι ρωσικό έδαφος. Έγιναν 2 κρυμαϊκοί πόλεμοι. Όλοι μας ξέραμε τα θερινά ανάκτορα των τσάρων, τους Ρώσους κλπ. Η Ρωσία συμπεριφέρθηκε κάπως άτσαλα σε αυτή την ιστορία. Δεν ακολούθησε τις νόρμες που ακολουθούν, που θα ήθελε η Ευρώπη. Όμως, αγαπητοί φίλοι, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επλήρωνε 2,5 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα για να συντηρεί αυτούς που ήταν εξεγερμένοι στην πλατεία Μεϊντάν του Κιέβου και να πληρώνει και pocket money και αυτούς που ήταν ακροβολιστές. Αυτό είναι θέση επιβεβαιωμένη και θα κληθούν να απαντήσουν σύντομα για αυτό το θέμα. Δεν εφάρμοσε τον νόμο για την περίπτωση της Τουρκίας. Βέβαια φοβούνται ότι η Τουρκία, επειδή τους εκβιάζει για την περίπτωση του ISIS, επειδή τους εκβιάζει για την περίπτωση της διακοπής της ροής των νερών προς τη Συρία και το Ιράκ, επειδή τους έχει πείσει ότι θα αποτελέσει την εναλλακτική πηγή ροής φυσικού αερίου με τους τεράστιους αγωγούς που έχει κατασκευάσει, τον Ναμπούκο, τον Arab Pipeline, τον Southern Stream, τον Sapsuns Jihad, τον άλλο που έρχεται από την από τη Γεωργία προς την Σαμψούντα, τους έχει πείσει ότι μπορεί να τους παράσχει άλλου είδους διευκολύνσεις. Και βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμη και πάλι να ξεχάσει τις αρχές και τις αξίες της και να δεχθεί να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, ιρανικό φυσικό αέριο και να ξεχνούν ότι έχουν βάλει ένα σκληρό εμπάρκο σε αυτό το λαό, με αποτέλεσμα ακόμη και τα αεροπλάνα των Ιρανών να πέφτουν γιατί δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Αυτά θα τα ξεχάσουν και ξαφνικά θα δούμε το ιρανικό φυσικό αέριο να τροφοδοτεί την Ευρώπη. Τελειώνω. Λοιπόν, στόχος μας ήταν να συζητηθεί η απειλή σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάναμε τρομακτικές προσπάθειες και οι 6. Δυστυχώς, μας ξεγέλασαν. Δεν ήμουν στη σύνοδο των Προέδρων, έχω ακούσει τι είχε γίνει, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή και θα πω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σίγουρα υποστήριξε την προσπάθεια να συζητηθεί πριν από την Ναύτεξ. Τώρα καταφέραμε να συζητηθεί στις 10 Νοεμβρίου. Στόχος μας είναι να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία ή αν μη τι άλλο να απειληθεί η Τουρκία ότι θα επιβληθούν κυρώσεις. Και ποιες είναι αυτές? Το όπλο, έβαλε προηγουμένως ο Ανδρέας το ερώτημα, τι κερδίζουμε που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο είναι το όφελος, τι μπορούμε να κερδίσουμε? Το όπλο είναι να διακοπούν οι ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας άμεσα, να το ζητήσουμε. Να διακοπεί η προενταξιακή βοήθεια. Παίρνει 2 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Η Κύπρος σε διάρκεια μιας 7ετίας μπορεί να εκταμιεύσει 900 εκατομμύρια μέχρι 950 για μια 7ετία. Η Τουρκία παίρνει 2 δισεκατομμύρια τον χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι θα τους πονέσει εάν καταφέρουμε να τους απειλήσουμε. Θέλουν ελευθεροποίηση της βίζα, να μπαίνουν οι Τούρκοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα. Να ζητήσουμε την αναστολή αυτών των συνομιλιών. Να επιβάλλουμε να εφαρμόζονται όλες
οι συμφωνίες που υπογράφει η Τουρκία με τα κράτη-μέλη και με τα 28 κράτη-μέλη, αλλιώς δεν ισχύει με κανένα. Θα τα ζητήσουμε, σας λέω. Δεν ξέρω αν θα τα πετύχουμε. Είναι πολύ, πολύ ρευστό το σκηνικό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχίσουν όπως γίνονταν μέχρι τώρα. Είμαστε σε δύσκολες εποχές, αλλά θέλω πάντα να κάνουμε συγκρίσεις και με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη. Δίπλα μας υπάρχει κόλαση, κυριολεκτικά κόλαση. Και η Συρία είναι από τη μούτη του Αποστόλου Ανδρέα 40 χιλιόμετρα. 40 χιλιόμετρα από την Κύπρο είναι κόλαση. Το λέω τούτο γιατί βλέπω πως σιγά σιγά ο λαός μας ένα και πολύ δύσκολων συγκυριών οικονομικών σήμερα αλλά και 40χρονης κατοχής. Εύκολα αφήνομαι να καλλιεργηθεί έναν αίσθημα ότι είμαστε υποδιωγμών. Είμαστε σε κατοφέρεια διότι είμαστε μικρό κράτος. Ο Παντελής Μηχανικός λέει να είχα 5 καράβια στις αχτές μου πανέτοιμα και αστραφτερά. Ένα κράτος είναι σεβαστό αν έχει ισχύ. Αλλά η ισχύ δεν είναι πάντα τα καράβια. Εγώ θέλω να το πω τούτο. Είναι οι θεσμοί. Να έχεις κράτος που λειτουργεί, να είναι ευνομούμενο, να έχει ισοπολιτεία, να σέβεται τους πολίτες της, τους πολίτες του, να έχει καλή οικονομία. Και βεβαίως αυτό συνακόλουθα μπορεί να φέρει και κάποιο είδους ισχύ, διότι ένα κράτος των ούτε ένα εκατομμύριο δεν είμαστε. Ασφαλώς συμβαίνει αυτό που λέει και η Ελένη, γιατί μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα απόβαση, ούτε και θέλουμε βέβαια, για όνομα του Θεού, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Αλλά να αισθάνεσαι ότι είσαι μέρος ενός κράτους, μιας πολιτείας που κατάφερες να εκπέμπει δικαιοσύνη προς τα έξω και προς τα μέσα. Αυτό δεν το καταφέραμε. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Δεν μ' αρέσει να βγάλω εγώ την ώρα μου έξω εύκολα. Δηλαδή είμαστε στην Ευρώπη εμείς, φταίουν όλοι τούτοι που τα κάτω, τι κακά που τα κάμαν και αν είμαστε εμείς που είμαστε τόσο καλοί που είμαστε στην Ευρώπη ήταν καλύτερα. Μπορεί και να μην ήταν. Οι δυσκολίες είναι ανυπέρβλητες, να τις αναγνωρίζουμε να θέλουμε να καταφέρουμε σιγά σιγά κάτι καλύτερο. Και όταν δεν έχεις την ισχύ στην οποία αναφέρθηκα πριν, πρέπει να αναπτύσσεις την σοφροσύνη σου. Δηλαδή, αν μένεις στις δύναμεις και είσαι λίγο άνους, ασφαλώς θα βρεθείς προ μεγαλύτερων κινδύνων από εκείνους που πιθανόν να βλέπεις ότι έρχονται. Και η σοφροσύνη σε εποχές κινδύνου για την Κύπρο, κατά την άποψή μου, δεν εφάνηκε. Ούτε το 1973, ούτε το 1974, ούτε σε άλλες κρίσιμες, δύσκολες συνθήκες του τόπου εφάνηκε ότι η έλλειψη της ισχύως αντισταθμίζεται με μια εκτεταμένη σοφροσύνη. Και νομίζω ότι σήμερα, όντας ξανά σε κάποιους κινδύνους, μικρούς ή μεγάλους, θα το δούμε στη συνέχεια, νομίζω ότι σήμερα λοιπόν πρέπει ο νους των Κυπρίων να φτάσει στο ψηλότερο δυνατόν επίπεδο για να αντισταθμίσει, επαναλαμβάνω, την έλλειψη της αναγκαίας ισχύως που είχαμε ανάγκη. Η Κύπρος πήρε κάποια μέτρα απέναντι στην επιβουλή της Τουρκίας και πολύ καλά έκαμε. Δεν μπορούσε να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις υπό απειλή, όπως το λέει και ο ίδιος ο Πρόεδρος. Ταυτόχρονα όμως, εγώ πιστεύω και νομίζω και όλοι μας, αν υπάρχει άλλος τρόπος επίλυσης του Κυπριακού παρά με συνομιλίες. Επειδή όμως έχουν περάσει 40 χρόνια, δυσκολεύομαι και εγώ να απαντήσω την ερώτηση και τι έγινε επειδή συζητούμε 40 χρόνια. Αυτό όμως δεν αναιρεί το βασικό αξίωμα, την βασική αρχή, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και πρέπει να ψηλώνουμε τον πύχη μέχρι του σημείου εκείνου που όταν πεταχτούμε να μην περάσουμε από κάτω. Να μπορείς να ψηλώσεις τον πύχη μέχρι λίγο πιο πάνω από τα όρια των δυνατοτήτων σου, έτσι ώστε με καλή προεργασία, πίστη, διπλωματική δραστηριότητα, στρατηγικές ικανότητες, να μπορέσεις να ξεπεράσεις το εμπόδιο που έχεις μπροστά σου. Η Ελλάδα γιατί δεν έκλεισε συμφωνία με την Κύπρο για την αποκλειστική οικονομική ζώνη των δύο χωρών? Ένας λόγος πιθανόν είναι το που λέμε. Δεν έχει ούτε η Ελλάδα την ισχύ να κάνει μια συμφωνία για την ΑΟΣ των δύο χωρών. Δεν πρέπει αυτό να αποτελέσει ένα μεγάλο θέμα συζήτησης? Εάν η απάντηση είναι απλώς δεν έχει τη δύναμη για να το κάνει,
Είναι μια απάντηση. Η άλλη σκέψη που μπαίνει μέσα στο δικό μου μυαλό και είδα συνεντεύξεις δικαστών του δικαστηρίου της Χάγης που λένε ότι, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως και η Γάζα, γιατί εμείς δεν κλείσαμε την Γάζα. Η Μάλτα, αγαπητοί φίλοι, έχει την έκταση της Χερσονήσου του Ακάμα. Και απέναντι έναν πέλαγος, δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα, ως τη Λιβύη. Δικαιούται ΑΟΣ χιλιαπλάσια του μεγέθους της. Σαν σόφρονες άνθρωποι, οι Μαρτέζοι, μαζί με τους Λίβιους, που δεν τους θεωρούμε σόφρονες, ίσως, επήγαν στο δικαστήριο και έβραν μία άκρα στο δικαστήριο της Χάγης. Διότι πρέπει να λαμβάνεις υπόψη ότι πέραν της νομικής επιστήμης, η οποία δεν κατάφερε να λύσει τα παγκόσμια προβλήματα, εάν ήταν αρκετή η νομική επιστήμη, δεν θα χρειαζόταν η πολιτική, δεν θα χρειαζόταν κάτι πέραν από τα δικαστήρια, θα είχαμε τα δικαστήρια να λύουν τα προβλήματα. Εισέβαλες στην Κύπρο, καλή απόφαση είναι ένα δικαστήριο, φύε. Δεν αρκεί η νομική επιστήμη. Πρέπει να μπαίνει μέσα και η λογική και η επιστημοσύνη της πολιτικής, εφόσον βέβαια την πολιτική την εκπροσωπούν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να την διευπεραιώσουν. Λοιπόν, κατέληξα σε μία συμφωνία η Μάλτα με την Λιβύη για να μην έχουν πόλεμο. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την Κύπρο όμως, γιατί δεν θέλω να κινδυνεύσω σε καμιά περίπτωση να παρεξηγηθώ. Εδώ έχουμε ένα κράτος. Την ΑΟΣ την έχουμε συμφωνήσει με κράτη. Ούτε εμείς το διακινδυνεύσαμε να πάμε να πούμε έχουμε ένα ΑΟΣ με την Τουρκία, γιατί δεν θα βρίσκαμε ένα γράφο. Κατέχει μισή Κύπρο, πώς θα πάεις να συζητήσεις μαζί τους όταν κατέχει το μισό σου τόπο για να κλείσεις συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στα βόρεια. Πήγαμε όμως με κράτη που θα μπορούσαμε να έρθουμε σε συμφωνία, όπως και έγινε, και δεν έχει καμιά σχέση λοιπόν αυτό να κάνει με όσα ανέφερα προηγουμένως. Καταφέραμε στο Ευρωκοινοβούλιο να ανοίξει η συζήτηση στην επόμενη ορμέλεια των Βρυξελών για τις παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και ένα ψήφισμα το οποίο να κριθεί θετικό μέσα σε πάρα πολλοί αντίξωες συνθήκες, διότι όπως ελέγχθη μιλούμε για 750 άλλους τόσους ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλά άλλα συμφέροντα, ίσως και ιδιωτικά πολλές φορές, ιδεολογικά, και δεν είναι εύκολο να πείσεις τους μισούς και πλέον για να περάσεις ένα ψήφισμα το οποίο να αποτελεί όπλο στα χέρια της Κυπριακής Πολιτείας. Η Ελένη αναφέρθηκε στην Μειχτήν Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όχι για να πει βέβαια ότι θα παίρνει τον λόγο ή δεν θα τον παίρνει, διότι υπάρχει αμφιβολία ότι όντας εγώ εκεί θα έχει αυτόν την προνομία, μαζί και ο Κώστας ο Μαυρίδης. Επειδή σε ψήφισε. Όπως και, ναι, ο Κώστας με ψήφισε, η Ελένη απουσίαζε, δεν έχει σκοπή μας. Ήταν σε αποστολή σημαντική στην Αρμενία. Αλλά και εγώ δεν το ξεχάνω. Ό,τι έβηκε. Με αυτόν το πόστο δημιουργεί κάποιες δυνατότητες, όχι για μένα, γιατί, να μην πω για την Κύπρο, αισθάνομαι πολύ μικρός να πω ότι εκπροσωπεί, δημιουργεί πιθανότητες, δυνατότητες για την Κύπρο. Δημιουργεί κάποιες δυνατότητες να αντιλαμβάνομαι, και θα το μεταφέρω στους υπόλοιπους, πώς σκέφτονται οι αξιωματούχοι της Τουρκίας, διότι αυτόν το πόστο σου δίνει τη δυνατότητα ιδιωτικών, να το βάλω έτσι, επαφών με Τούρκους αξιωματούχους. Προχτές, για παράδειγμα, εγώ μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος τυχάνει να είναι Έλληνας, ο κ. Κεφαλογιάννης, είχαμε συνάντηση με τον κ. Μποσκιούρ, ο οποίος είναι ο Υπουργός για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις που αντικατέστησε τον Μέγαν Μπαΐσι. Όχι, είναι ο Μποσκιούρ ο υπεύθυνος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ενώ ο Τσαβούσογλου είναι Υπουργός Εσωτερικών. Ο Τσαβούσογλου πήγε μετά τον Μπαΐσι, Υπουργός Ευρωπαϊκών. Ναι, τώρα είναι ο Μποσκιούρ. Ναι, εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ας λέμε τον Τσαβούσογλου Μποσκιούρ. Ή τον Μποσκιούρ Τσαβούσογλου, θα μας θυμώσουν. Λοιπόν, ναι. Εγώ συμφωνώ με τον Κουλίαν ότι είναι ουλίδι. Είναι λαθασμένη η τοποθέτηση αυτή. Οι λαοί εξελίσσονται. Εάν πιστεύουμε ότι δεν εξελίσσεται τίποτε, δεν πρέπει να είμαστε στην πολιτική. Πάμε σπίτι μας. Εάν πιστεύουμε ότι εξελίσσεται κάτι
συν τη συνδρομή την δική, της δική, τη δική μας, τότε παραμένεις και πολεμάς. Διαφορετικά, αν είσαι απόλυτα βέβαιος ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει και ότι τίποτε δεν μπορεί να κερδιθεί, ασφαλώς τότε αφήνεις τη μάχη. Δεν χρειάζεται να είσαι παρόν, παρά μόνον απλώς για να καλλιεργείς τις δικές σου απόψεις στον δικό σου τόπο. Τούτο δεν είναι ωφέλιμο για την τελική προσπάθεια. Η Κύπρος κινδυνεύει από μια ουσιαστική και μονιμότερη παρέμβαση της Τουρκίας στο σύνολο του τόπου μας μέσα από δύο ατραπούς. Η μια είναι με κακή λύση του Κυπριακού, με μια λύση η οποία θα της διάδει δικαίωμα να παρεμβαίνει στα του τόπου ως σύνολο, και ο άλλος τρόπος είναι με την παράταση της κατοχής. Όσον αφορά το πρώτο, στο χέρι μας είναι να μην έχουμε κακή λύση. Ο λαός είναι εδώ, το υποψήφισμα θα έχουμε, να δούμε τι θα γίνει. Όσον αφορά το δεύτερο όμως, πρέπει να ξέρουμε, να κατανοούμε ότι η κατοχή δεν είναι καταστατικό. Η κατοχή μεγαλώνει, γίνεται πλάσμα, γίνεται τέρας, καλλιδόνια. Δεν είναι κάτι που μοιάζει η κατοχή με αυτό που έμοιαζε το 1974. Το 1974 είχε 2.000 έπικους, σήμερα μας δίνει κάποιες 300.000. Άλλος και δηλαδή έχει 400.000, έχει μισό εκατομμύριο. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να σπρώξουν πιθανώς κάποια στιγμή σε μια φονταμενταλιστική ισλαμοποίηση των κατεχομένων με τους πολλούς έπικους που έχουν και τις τεράστιες διαφορές τους με τους Τουρκοκύπριους, και οι οποίοι οι Τουρκοκύπριοι σιγά σιγά καθίστανται ελάχιστη μειονότητα στον κατεχόμενο βορράν της Κύπρου. Μια φονταμενταλιστική ισλαμοποίηση των κατεχομένων δεν αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για τον τόπο μας και την επιβίωση όλων των Κυπρίων εδώ. Γι' αυτό είναι που λέω ότι θα πρέπει να έχουμε την αναγκαία σοφροσύνη, έτσι ώστε εάν υπάρξει πιθανότητα επίλυσης του Κυπριακού, να μπορέσουμε να το δούμε, να μην διαλάθει της προσοχής μας ή οποιαδήποτε περίπτωση μας δοθεί. Και δεν βλέπω βέβαια στο παρόν στάδιο ότι συμβαίνει τούτο. Θα σας πω ότι εγώ είμαι από εκείνους που το 4 έβλεπα ότι η Τουρκία εκκινήθηκε προς την κατεύθυνση επίλυσης. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σήμερα δεν το πολύ βλέπω τούτο. Και θέλω να ξέρετε ότι οι ηγέτες των κρατών παίρνουν αποφάσεις και για προσωπικά κίνητρα. Και για προσωπικά κίνητρα. Πίσω από μεγάλες αποφάσεις μεγάλων ηγετών, να ψάξετε να βρείτε το προσωπικό τους κίνητρο. Ο Ερντογάν το 4 είχε προσωπικό κίνητρο. Η επίλυση του Κυπριακού τότε οδηγούσε στο να πάρει η Τουρκία ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων. Την πήρε χωρίς λύση. Ας μην το ανοίξω τώρα. Διότι η ημερομηνία για την Τουρκία τότε σήμαινε σπαθί στο χέρι του Ερντογάν να εξαλείψει τη δύναμη των στρατιωτικών, να μην μπορεί να τους σφαγιάσει. Το κατάφερε όλη η φυλακή σήμερα. Σήμερα μπορεί να βλέπει ότι μα κατέχω 40 χρόνια η μισή Κύπρο. Δεν μπορώ παθαίνω να την κρατήσω άλλο λίγο. Τι με σπρώχνει να το επιλύσω το κυπριακό πρόβλημα σήμερα? Δεν σύμφωνο με την άποψη ότι η διακοπή των συνομιλιών θα δρώσει το φτύνι της Τουρκίας. Η διακοπή των συνομιλιών είναι πάνω μας που θα αυξήσει τις πιέσεις. Θα αρχίσουν όλοι εν χορό, μα το βλέπουμε σήμερα από τις ανακοινώσεις τους. Δηλαδή, όταν καταγγέλλουμε τις ανακοινώσεις του, καταγγέλλουμε τις χωρίς να συσκευάζουμε. Μας λένε ουσιαστικά είστε μόνοι σας. Εάν διακόψουμε τις συνομιλίες, ένα χρόνο μετά θα αρχίσουν όλοι εν χορό να πιέζουν την Κυπριακή Δημοκρατία να ξανανοίξει κεφάλαια, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος να μπει διαδικασία επίλυσης. Όλες αυτές οι ανοησίες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Και η Τουρκία τι νομίζετε ότι θα κάνει? Θα πει: εγώ κάμα 10 χρόνια χωρίς κεφάλαια, κάμουν όλο 10. Μα σε 50 χρόνια μου μάζετε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν σε δημιουργήθηκε κάποια στιγμή η πίστη ότι θα τα καταφέρει πριν καμιά δεκαετία, σήμερα δεν έχει αυτή την πίστη. Ποιος ο λόγος? Ο μοναδικός ίσως λόγος που μπορεί να υπάρχει για την Τουρκία να κινηθεί ξανά σχετικά δραστήρια για ένταξη είναι το κουρδικό. Και εμείς πρέπει να το αξιοποιήσουμε τούτο. Επειδή σήμερα υπάρχει φοβερή αναστάτωση ξανά ανάμεσα στους Κούρδους για το πού πάει το μέλλον τους, βλέποντας τι συμβαίνει στους Κούρδους της περιφέρειας, οι Κούρδοι λοιπόν της Τουρκίας είναι σε μια φοβερή αναστάτωση. Ξαναβλέπουν ότι
η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας έχει λασπώσει. Δεν βλέπουν ότι η διαδικασία αυτή τους αποδίδει τα δικαιώματα που έχουν. Πιθανόν να μπουν σε μια διαδικασία ανεξέγερσης. Και αυτό μπορεί να κάνει τον Ερντογάν να ξανασκεφτεί ότι η επαναδραστηριοποίηση της προσπάθειας του για ένταξη μπορεί να είναι ωφέλιμη. Το προσωπικό κίνητρο που σας είπα πριν, δύο διαφορετικά, θα τον διαλύσει το κουρδικό ζήτημα, εάν φουσκώσει παραπάνω όπως προβλήθηκε. Θα μείνω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ίσως οι ερωτήσεις θα μας δώσουν στη συνέχεια παραπάνω. Εδώ προφανώς θα πρέπει να βγουν και σε εσάς οι διαφορές που έχουμε μεταξύ μας σε κάποια καθοριστικά ζητήματα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στη δική μου αυτή πρώτη παρέμβαση κάπως διαφορετικά, υπό την εξής έννοια. Ίσως επηρεασμένος και από την επιστήμη μου, αναζητώ αποτέλεσμα πρακτικό και αν είναι δυνατόν μετρήσιμο. Σε αυτή την επιδίωξη αναζητούμε συμφέροντα. Ακούω πολλούς να λέμε στην Κύπρο, ξέρετε, η ισχύς, πολύ σωστά, θουκυδίδια αντίληψη ή ότι τα συμφέροντα επικρατούν παντός άλλου. Πρώτη διαπίστωση λοιπόν, ίσως να είναι και αυτονόητο, αλλά το λέω για να δείτε πού θα καταλήξω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολιτικός οργανισμός. Τίποτα παραπάνω από αυτό. Ένας πολιτικός οργανισμός κρατών μελών, τα οποία έχουν δικά τους εθνικά συμφέροντα, τα οποία προωθούν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, προσδοκίες ψηλές ή επιθυμίες περί αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεν την αξία τους σε πολιτικό επίπεδο, αλλά αν θεωρούμε ότι αυτό θα το αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποια κράτη-μέλη να το επιβάλλουν στην Κύπρο, σας λέω εκ των προτέρων ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολιτικός οργανισμός που πιθανώς να μην θέλει καν να επιβάλλει τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα κράτος της το οποίο είναι υπό απειλή και επιπλέον και το κυριότερο δεν έχει καν τη δυνατότητα. Δεν έχει αμυντικό βραχίωνα. Τα λέω αυτά όχι για να σας απογοητεύσω, αλλά είπαμε να μιλάμε με ειλικρίνεια για να ξέρουμε, εφόσον έχουμε καλή αντίληψη της πραγματικότητας, πού θέλουμε να φτάσουμε και πώς θα φτάσουμε. Δεύτερη διαπίστωση. Ποτέ πιθανώς να μην είχαμε επιβιώσει για να φτάσουμε ως εδώ σε σχέση με την ΑΟΣ αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεχίζω με μερικές διαπιστώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το τώρα. Θα προσπαθήσω να κινηθώ σε αυτό που ονομάζω στο ευρύτερο επίπεδο της πολιτικής και όχι στα μικρά. Ας πούμε, δεν θα σας πω το γεγονός ότι κάποιοι συναδέλφοι μου στην Ευρωβουλή, ακόμα και από την Ιταλία, δεν ξέρουν ότι η Τουρκία παρεμβαίνει νοτίως των θαλασσών της Κύπρου. Νομίζουν ότι είναι κάπου μεταξύ κατεχομένων και των απέναντι μικρασιατικών παραλίων της Τουρκίας. Είναι αδιανόητο για τους ίδιους ότι είναι νοτίως της Κύπρου. Αλλά λοιπόν θα κινηθώ στο ευρύτερο πολιτικό επίπεδο για να κάνω κάποιες διαπιστώσεις. Τι αλλάζει σήμερα από πριν και τι δεν αλλάζει. Το πρώτο το έχω ήδη διαπιστώσει. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι σε ένα πολιτικό οργανισμό πρωτίστως επικρατούν τα συμφέροντα. Με αυτό ως δεδομένο, τι έχουμε εμείς με το οποίο να προσδοκούμε ότι θα είναι μια κοινή συνισταμένη συμφερόντων για να βρεθεί ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν είναι δυνατόν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκλίνει προς εμάς. Αυτό λοιπόν το στοιχείο συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, για να μην πω μετά από αιώνες. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι η ενέργεια, η οποία δεν είναι απλώς πλούτος χρηματικός. Και η Αργεντινή έχει μπανάνες τεράστιου πλούτου, αλλά δεν είναι στρατηγικής αξίας. Η ενέργεια είναι στρατηγικής σημασίας. Το είδαμε τελευταίως, Ουκρανία, Ρωσία κλπ. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πείσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αναζητεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, οι οποίες να τις μειώσουν την εξάρτησή της από υφιστάμενες πηγές εφοδιασμού και ειδικότερα όπως είναι η Ρωσία.
Η Κύπρος λοιπόν μπορεί να προβάλλει ένα πιστικό επιχείρημα, τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο, ότι εμείς διαθέτουμε ενέργεια, είναι πάνω σε ξεκάθαρα απόλυτη νομική βάση, και θα συζητήσω για αυτό που είπε ο φίλος Μωτάκης για τα νομικά, ούτε η ίδια η Τουρκία δεν αμφισβήτησε το αποκλειστικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά προβάλλονται άλλου είδους επιχειρήματα. Αυτό λοιπόν, η κοινή συνισταμένη συμφερόντων, είναι ένα δυνατό χαρτί, το οποίο μπορεί να μας πάρει μέχρι ένα σημείο. Το άλλο είναι το τι συμβαίνει στον ευρύτερο χώρο της γειτονιάς μας. Για μένα, στην Κύπρο, υπάρχει μια στρατηγική ιστορική αντιπαλότητα. Είναι ο ελληνισμός απέναντι στην Τουρκία. Είμαι ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μάλιστα στον Τούρκο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, απολογούμε, όταν μίλησε για Ελληνοκύπριους ευρωβουλευτές, πήγα στο διάδρομο, τον σταμάτησα και του είπα μην το ξαναπείς. Εγώ είμαι Κύπριος ευρωβουλευτής εδώ. Δεν είμαι Ελληνοκύπριος ευρωβουλευτής. Επομένως, λοιπόν, πρέπει να έχουμε αφενός συνείδηση του πώς ενεργούμε πολιτικά, αλλά και να έχουμε και ιστορική συνείδηση. Υπάρχει λοιπόν μια αντιπαλότητα η οποία καθορίζει αυτό που ονομάζω εγώ διορατικότητα. Πρέπει να βλέπουμε μακριά. Επομένως λοιπόν, εδώ στη γειτονιά μας τι γίνεται τελευταίως. Η Τουρκία διατηρεί ακόμα και μάλιστα υπερτερεί κατά κράτος απέναντί μας, ειδικά εδώ στην Κύπρο, σε θέματα ισχύως και δύναμης. Αυτό είναι ολοφάνερο. Αυτό είναι πηγή των συμφερόντων, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για δεκαετίες από το 1974 ιδίως και μετέπειτα μέχρι πρόσφατα, αλλά και άλλες χώρες όπως είναι η Αγγλία, θεωρούσαν για δικούς τους λόγους ότι είχαν ένα εισαγωγικά πιστό και αφοσιωμένο σύμμαχο εντός της νατοϊκής ομπρέλας για να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, μετεξελίχθηκε η Τουρκία στα μάτια, είτε μας αρέσει είτε όχι, ότι θα μπορούσε να προβληθεί ως ένα μοντέλο μουσουλμανικής χώρας, το οποίο θα ήταν υπόδειγμα για τον υπόλοιπο μουσουλμανικό κόσμο. Φτάσαμε στο σήμερα. Σήμερα η Τουρκία, θεωρώ προσωπικά, ότι δεν είναι η Τουρκία που ήταν πριν 20 και 30 χρόνια. Ουδόλως ισχυρίζομαι ότι έχει υπάρξει ανατροπή του ανισοζυγίου υπέρ μας. Όμως, θα σας πω ένα-δύο παραδείγματα. Το τι γράφουν σήμερα οι λεγόμενες δεξαμενές σκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ευρωπαϊκό έδαφος για την Τουρκία είναι πρωτόγνωρο. Ερωτήματα όπως είναι αυτός σύμμαχος, αξίζει να τον εμπιστευόμαστε, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, υπηρετεί τις ίδιες αξίες. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Το δεύτερο για μένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι στην ευρύτερη γειτονιά μας, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πρέπει να αναζητήσουμε ρίσματα τα οποία δεν μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως για παράδειγμα ο αμυντικός βραχίωνας. Γιατί όλα αυτά που λέμε είναι έπαια πτεραίοντα, είναι τραπουλόχαρτα που θα τα πάρει ο αέρας, αν δεν έχουν στήριγμα σε αμυντικές δυνατότητες. Δεν θα συζητήσω το πώς φτάσαμε εδώ. Θα πω από εδώ και μπρος τουλάχιστον, σε αυτή την κρίσιμη ώρα. Έχουμε φτάσει στη φάση μιας μακρόπνοης πολιτικής 10 χρονών που ξεκίνησε με την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Και έχουμε φτάσει στην κορύφωση αυτής της μακρόπνοης πολιτικής. Για να προχωρήσουμε δηλαδή στην αξιοποίηση της στρατηγικής σημασίας πλούτου που έχουμε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι πού θα βρούμε στήριξη αμυντική για να συμπληρωθεί κάπως αυτή, για να βελτιωθεί έστω το ανισοζύγιο. Λοιπόν, υπάρχει ο φυσικός σύμμαχος που λέγεται Ελλάδα και υπάρχουν και οι σύμμαχοι δυνητικά που θα μπορούσαν να συνδράμουν με κάποιο τρόπο, όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος.
ξέρω ότι δεν θα έρθουν οι Αιγύπτιοι να πολεμούν οι Ισραηλίτες, με τους οποίους διατηρώ καλύτερες σχέσεις παρά με τους Παλαιστίνιους. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με τα πολιτικά όμως. Λοιπόν, δεν θα έρθουν να πολεμήσουν εδώ, αλλά πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Και η ρήξη που υπάρχει μεταξύ αυτών των χωρών, εμείς πρέπει να την οθήσουμε. Όποτε χάνει η Τουρκία, αυτή η Τουρκία που υπάρχει σήμερα, εμείς κερδίζουμε. Ξέρετε τι σκέφτομαι πολλές φορές. Εάν η Τουρκία τελικά θα γίνει ο παντοδύναμος και επικυρίαρχος της περιοχής, εμείς έχουμε μέλλον σε αυτό το πεδίο που θα επικρατεί η Τουρκία, θα μας διαγράψει και θα μας συντρίψει. Πού καταλήγω λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι προσδοκεί ο κόσμος από αυτή έχει κάποιους σοβαρούς περιορισμούς. Αυτό ο δόλος θα πρέπει να λειτουργήσει υπό την έννοια ότι θα έπρεπε να είμαστε εκτός. Αντιθέτως, από την άλλη, το Ευρωκοινοβούλιο στο οποίο συμμετέχουμε έχει πολύ χαμηλές αρμοδιότητες ή αν θέλετε εξουσίες απέναντι σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι καθόλου το Ευρωκοινοβούλιο το αντίστοιχο της Κυπριακής Βουλής ή της Βουλής ενός κράτους μέλους. Η κύρια εξουσία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Κομισιό. Άρα λοιπόν, με τον Νταβούτογλου και τον Ερντογάν, και τελειώνω με την τελευταία μου διαπίστωση, που δεν είναι δική μου, είναι διαπίστωση ακόμα σήμερα του περιοδικού Economist. Το λέω χαρακτηριστικά. Ένα παραδοσιακό περιοδικό το οποίο προέρχεται από την Αγγλία, το οποίο στηρίζει τις τουρκικές θέσεις, καταγράφει σε αρθογραφία του τα προβλήματα που έχει σήμερα η Τουρκία και ότι υπάρχει διάσταση ανάμεσα στις στρατηγικές επιλογές του Ερντογάν και του Νταβούτογλου απέναντι στα δυτικά συμφέροντα. Εμείς λοιπόν πρέπει να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά στο έπακρο. Θα με ρωτήσει κάποιος, καλά, τι γίνεται με τη σύγκρουση που είναι εν δυνάμει υπό εξέλιξη, μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε. Τελειώνει και ο χρόνος μου ευτυχώς, έτσι δεν θα το αναλύσω αυτό, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα, θα σας πω όμως το εξής. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ανήκω στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Θεωρώ όμως ότι σε αυτή την κρίσιμη φάση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας, πήρε μια σωστή απόφαση και θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη γραμμή, γιατί είναι η γραμμή που ξεκίνησε από τον Τάσο Παπαδόπουλο, πέρασε στον Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος την διατήρησε και μέχρι σήμερα την κρατεί ο Νίκος Αναστασιάδης. Εάν αρχίσουμε να κάνουμε βήματα πίσω, εδώ είμαστε και θα κριθούμε. Θα είναι το τέλος μας. Δεν δικαιούμαστε να μπλοφάρουμε, γιατί είμαστε αδύνατο κράτος. Ο αδύνατος στα στρατηγικά παιχνίδια δεν μπλοφάρει, γιατί ο δυνατός, αν σε δοκιμάσει και αποκαλυφθεί ότι μπλόφαρες, είσαι καμένος. Ο αδύνατος όμως ενδυναμώνεται όσο περισσότερο μπορεί και υποχρεωτικά αναλαμβάνει λελογισμένα ρίσκα. Σε καιρούς ρευστότητας είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε λελογισμένα ρίσκα, δηλαδή σε σχέση με την ενέργεια και το φυσικό αέριο. Μια τεχνοκρατική επισήμανση για τον φίλο μου τον Τάκη. Επειδή έχω ασχοληθεί με θέματα ΑΟΣ και ρύθμισης τους, σας λέω ότι οι βασικές αρχές ρύθμισης της ΑΟΣ δεν είναι απλώς το μήκος των ακτογραμμών. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα που όλοι ξέρετε, οι βάσεις, ας υποθέσουμε, κάποιοι φρόντισαν να μην ήταν υπόθεση στο σχέδιο ΑΝΑΝ, ας υποθέσουμε ότι οι βάσεις θα είχαν χωρικά ύδατα και κατ' επέκταση θα είχαν και δικαίωμα στην ΑΟΣ. Το πλάτος της ΑΟΣ που θα δικαιούνταν δεν θα ήταν αυστηρά αναλογικό με βάση την ακτογραμμή. Υπάρχουν και άλλες αρχές, όπως είναι η αρχή του equity, το λέω τώρα κάπως στα αγγλικά. Υπάρχουν και άλλες αρχές. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι αν χάσουμε αυτό το χαρτί που χτίσαμε μέχρι σήμερα, νομίζω ότι θα είναι
η αρχή του τέλους μας.